Αντώνη, πήρες βαθμό της ισοπαλίας όταν δεν χάνεις την επιτυχία πάντα. Είναι έτσι? Όχι, δεν είναι έτσι. Θα θέλαμε σίγουρα να είχαμε πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Ήταν δηλαδή το ζητούμενο για μας. Μετά από διαδοχικά αποτελέσματα στα οποία μας κρατάνε λίγο χαμηλά και πραγματικά μας προβληματίζουν. Ήταν για μας δηλαδή πραγματικά το να πάρουμε τη νίκη, ήταν μεγάλη προσπάθεια των παιδιών. Ένα παιχνίδι ανοιχτό και από τις δύο ομάδες, όπως είδαμε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθήσαμε και πατήσαμε την περιοχή του αντιπάλου, δεν ευτυχήσαμε να πετύχουμε τον γκολ και το παιχνίδι πήγε στην ισοπαλία. Μάλιστα, πιστεύεις ότι είναι κάτι, τι είναι αυτό το κάτι που μπορεί να λείπει από την ομάδα σου? Το κάτι που είναι, το γκολ λείπει στην ομάδα μας αυτή τη στιγμή. Γιατί πραγματικά η ομάδα μας και αμυντικά, στα αμυντικά καθήκοντά της, τα παιδιά ήταν αρκετά καλή και από εκεί και πέρα και στο κομμάτι της επίθεσης δημιουργήσαμε, βρεθήκαμε μπροστά στο τέρμα, η λεπτομέρεια δεν μπορεί, καταφέραμε να πετύχουμε ένα γκολ. Γιατί έχεις παίχτες που οπωσδήποτε το έχουν που λέμε τον γκολ, έτσι, τόσο ο Νικολάου όσο και ο Σταματάκος όσο και ο Κωνσταντάγκας το έχουν τον γκολ. Ο παράγοντας τύχη πάντα είναι κάτι που οδεύει στη ζωή μας και όπως είδαμε, όπως και τα παιδιά στο δοκάρι που είχαν, θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί. Μετά εμείς το δοκάρι του Σταματάκου. Τα ισοφαρίζατε τα δοκάρια. Εντάξει, κάναμε και ένα δεύτερο από τη σέντρα το τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ήμασταν πιο δημιουργικοί. Πατήσαμε πιο πολλές φορές στην περιοχή του αντιπάλου. Δεν ευτυχήσαμε να πετύχουμε ένα γκολ ώστε να φύγουμε νικητές. Η συνέχεια, Αντώνη? Η συνέχεια είναι δουλειά πολύ. Δουλειά πολύ. Και τίποτα άλλο. Αυτό που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους όλοι οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων, ότι δουλεύοντας γίνομαι πάντα καλύτερος. Το ότι λιγοστεύουν οι ομάδες που θα πέσουν, είναι μόλις μία. Είναι κάτι που σε ανακουφίζει? Με ρωτήσατε και την προηγούμενη φορά. Εντάξει, σίγουρα όλες οι ομάδες ανακουφιζόμαστε με αυτό και μας απελευθερώνει στο να παίξουμε ποδόσφαιρο. Απ' την άλλη, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, πιστεύω ότι η ομάδα πραγματικά βρίσκοντας τον γκολ θα μπορέσει να δείξει, γιατί από θέμα ποδόσφαιρο είμαστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο στον οποίο αναπτύσσεται η ομάδα και στον τρόπο που αμήνεται. Αυτή τη στιγμή μας έχει λείψει τον γκολ σε τρία παιχνίδια ώστε να πάρουμε δηλαδή το τρίποντο και να βρισκόμαστε σε άλλες βαθμολογικές θέσεις. Και μια τελευταία ερώτηση. Έχεις πολλά νέα παιδιά, ταλαντούχα παιδιά, τα οποία οπωσδήποτε χρειάζονται εμπειρίες, έτσι, ναι? Εμπειρίες χρειάζεται. Όπως βλέπετε, τα παιδιά εμείς τα χρησιμοποιούμε, τα βάζουμε και από το ξεκίνημα και στις αλλαγές. Τα παιδιά από τη στιγμή που δείχνουν στην προπόνηση πραγματικά μπορούν να τα απεξέλθουν στις συνθήκες, δεν φοβόμαστε να τα βάλουμε. Το έχουμε αποδείξει αυτό, όχι τώρα και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και γενικώς αυτά τα παιδιά δηλαδή κάνουν ό,τι το δυνατόν καλύτερο ώστε να είναι στην πρώτη ομάδα και να έχουν συμμετοχές. Και όχι μόνο να έχουν συμμετοχές, βλέπουμε ότι τα παιδιά αυτά είναι πλέον γρανάζι της ομάδας. Μάλιστα. Πραγματικά. Okay. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Είμαστε μια νεανική ομάδα, το έχουμε πει αυτό από την πρώτη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, εύχομαι. Εγώ σας ευχαριστώ.